γεγονότα φοβερά, αδερφοί μου, τα οποία εσκέπασαν αυτόν τον κόσμο από τις τόσιος του Αδάμ έως σήμερα, μένουν στην ιστορία αναλύωτα, και αυτά τα γεγονότα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα ανατρέψει, ούτε άπιστοι ούτε οι ληστές, αυτά τα γεγονότα με την χάρη του Θεού, με τη σκέπη της Παναγίας μας και διαπρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, τα αναλύουμε, τα ερμηνεύουμε, τα επαναφέρουμε στη μνήμη μας, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού. Τι είπε ο Θεός? Λέγει, εσείς που σας έδωσα τη χάρη μου για να βλέπετε τα παιδιά μου, πρέπει να έχετε κατά νου δύο πράγματα: να τα ποιμένετε και να τα βόσκετε. Να τα ποιμένετε τι σημαίνει? Να τα οδηγείτε δηλαδή στο δρόμο μου. Αυτό σημαίνει να τα ποιμένετε. Και να τα βόσκετε, να τους δίδετε τροφή, δηλαδή να τρώνε πνευματική. Αυτή η παραγγελία του Κυρίου μας βγαίνει από την φράση την οποία είπε στον Πέτρο. Πέτρε, του λέγει, με αγαπάς? Ναι, Κύριε, σε αγαπώ. Εάν με αγαπάς, λέει, ποίμενε τα προβατά μου, βόσκε τα αρνία μου. Εμείς, αδερφοί μου, δεν κάνουμε τίποτε άλλο. Είμαι μόνο πως θα κάνουμε το καθήκον μας ενώπιον του Θεού. Εσείς όμως, ό,τι ακούτε, προσπαθήστε να το εφαρμόζετε στη ζωή σας, διότι πολλοί θέλουν να βρίσκονται σε αυτήν την ευλογημένη συγκέντρωση την οποία έχουμε, και όμως δεν βρίσκονται. Πολλοί θέλουν να ακούσουν λόγον Θεού, αλλά δεν ακούνε. Πολλοί θέλουν να έχουν αυτές τις ευλογίες, διότι τα εγκόσμια και τα πρόσκαιρα είναι για να ζήσει τούτο το σώμα. Τα πνευματικά όμως είναι για να ζήσει η ψυχή αιώνια. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα την ψυχή αυτού? Εάν κερδίσεις την ψυχή σου, αδερφέ μου, εκέρδισες το παν. Εάν χάσεις την ψυχή σου, έχασες το παν. Τα πάντα δηλαδή τα έχεις χάσει. Βλέπουμε, αδερφοί μου, μπροστά μας την πραγματικότητα. Σήμερον πόλεμοι, αύριον εγκαταστασίες, μεθαύριον αρρώστιες, ύστερα σεισμοί, έπειτα πλημμύρες, μετά αστόχες. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει νερό στον κόσμο. Και περισσότερον πάντων βλέπουμε στις ημέρες που βρισκόμεθα, που ζούμε, που αξιωθήκαμε να ζούμε, βλέπουμε έξαρσιν, δηλαδή επιδείνωσιν της καταστάσεως, η οποία μεταφράζεται σε έναν αριθμό που λέγεται 666. Πριν λίγων καιρών δεν υπήρχε αυτό το θέμα στον κόσμο. Σήμερα όπου κοιτάξεις, όπου περπατήσεις, όπου κινηθείς, τα πάντα είναι με αυτόν τον αριθμό του Αντιχρίστου. Περισσότερον δε πάντων από όσα μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, σήμερα κατέλαβε ο Αντίχριστος την νεότητα. Και αυτή η νεότης οδηγείται ακάθεκτα να υποδεχθεί
των ιών της απολίας, της ανομίας, της καταστροφής, των αντίχριστων, και εκείνο το οποίο έγινε φαγητό των σημερινών νέων δεν είναι τίποτε άλλο ημί μόνον αυτό που λέγεται μουσική. Σήμερα οι νέοι της εποχής μας αρέσκονται, αδελφοί μου, να ακούν τους μαύρους της Αφρικής να ουρλιάζουν μέσα στα αυτιά τους, να έχουν τις καμαρούλες που κοιμούνται γεμάτες με αυτούς τους ανομάλους τύπους της κοινωνίας, οι οποίοι μετεμφιέστησαν, οι μεν άντρες έγιναν γυναίκες και οι γυναίκες άντρες, αρέσκονται πως να τους ομοιάσουν, πως να γίνουν όμοιοι με εκείνους, πως θα πράττουν ό,τι πράττουν εκείνοι. Και δυστυχώς αυτοί οι νέοι, οι οποίοι εμφανίζονται με μουσικές διάφορες, οι οποίες μουσικές διεγείρουν τον άνθρωπο προς την αμαρτία, προς τη σαρκική αμαρτία, αυτοί οι νέοι δυστυχώς έχουν ως παράδειγμα αυτούς τους ανομάλους τύπους. Είναι ανώμαλοι, δηλαδή έγιναν όπως οι Σοδομίτες. Κανείς από αυτούς δεν είναι εις τον δρόμο τον οποίο ο Θεός θέλει, αλλά οδηγούνται σε δρόμους οι οποίοι είναι διαβολικοί. Μια κατάσταση με λίγα λόγια, η οποία σήμερα φέρει σύγχυση, και η σύγχυση αυτή μεταφράζεται σε μία λέξη: αποστασία. Όλοι οι νέοι της σημερινής εποχής δεν έχουν αρμονία στη ζωή τους. Έχουν δυσαρμονία. Δηλαδή δεν μπορείς από έναν νέο σήμερα να έβρεις κάτι το οποίο να σου δώσει ευχαρίστηση. Η αμφίεση του, τα λόγια του, οι κινήσεις του, η προσοχή του, όλα στρέφονται πως να γίνουν όμοιοι με αυτούς τους τύπους οι οποίοι σήμερα διέγεραν την κοινωνία πραγματικά. Αδερφοί μου, κάθε 10 μέτρα εις το δρόμο σας θα δείτε και μία αίθουσα η οποία γράφει πάνω μια ξενοφερμένη λέξη: δίσκο. Τι είναι αυτό? Τούτο σημαίνει ότι μέσα εις αυτό το σκοτεινό μέρος, διότι όταν μπουν οι νέοι μέσα σε αυτό, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι σκοτεινό. Μετά από εκεί αρχίζουν όλα τα άλλα, τα οποία θα γίνουν αφορμή να τους οδηγήσουν στην αμαρτία. Μέσα εις αυτά τα μέρη είναι το παιδί σου, αδερφέ μου. Η Εκκλησία προσπαθεί και αγωνίζεται να οδηγήσει προς τον δρόμο του Θεού τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος διέριξε τους δεσμούς του μετά του Θεού. Τους έχει κόψει. Και όσοι μεν έχουν φύγει από εκείνη την παγίδα του διαβόλου, έχουν πέσει σε μια άλλη παγίδα. Εις το πώς να κερδίσουν περισσότερα χρήματα με οποιονδήποτε τρόπο επινοήσουν. Άλλοι μεν γίνονται διαρρήχτες, άλλοι φωνείς, άλλοι ψεύτες, άλλοι παραπώντες. Όλοι αγωνίζονται πώς να φύγουν από τον δρόμο του Θεού, και τέλος οι πάντες έχουν εξοκύλει προς την ειδωλολατρία, δηλαδή στα είδωλα, δηλαδή στη μαγεία. Αυτή είναι η σκηνή την οποία παρουσιάζει ο σημερινός κόσμος, αδερφοί μου, με λίγα λόγια, και είναι όμοια με την εποχή εκείνη που ο Κύριος μας επεσήμανε εις το Ευαγγέλιο του και λέγει ότι ο κόσμος, λέγει, θα είναι
όμοιος με τον καιρόν του Νόε. Ο Νόε, αδερφοί μου, έζησε μέσα σε μια εποχή εις το έπακρον αμαρτωλών. Αμαρτωλών εποχήν, αμαρτωλήν εποχήν, η οποία διεκρίνεται με ένα σημείο το οποίο ο Θεός το είπε όταν απεφάσισε πλέον να εξαλείψει τον άνθρωπο. Απαλείψω τον άνθρωπο νόν επίησα, λέγει, δια το είναι αυτούς σάρκα. Τίποτε άλλο δεν εσκέπτονται οι άνθρωποι της τότε εποχής, ημιμόνων. Πώς θα φάγουν, πώς θα κορέσουν τας επιθυμίας, τας βρωμεράς και καθάρτους, τας οποίας ο διάβολος υπέθαλπε εις τον δρόμο τους και ελέγοντος αρκικές επιθυμίες, και οι άνθρωποι μετεβλήθησαν ακριβώς από φυσιολογικούς σε ανομάλους ανθρώπους. Βλέπετε τα διάφορα γεγονότα τα οποία γίνονται στην γη, στον κόσμο. Βλέπετε τα συγκλονιστικά θέματα τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο. Και ποια είναι αυτά? Μας τα είπε ο Άγιος Κοσμάς Φιωτολός. Λέγει, προσέχετε, λέγει, όταν δείτε, λέγει, τους ανθρώπους να αλλάξουν ζωή και να μην τους γνωρίζετε στο δρόμο, λέει, να γίνουν οι άνδρες γυναίκες και οι γυναίκες άνδρες, να φορούν δηλαδή οι γυναίκες τα ενδύματα των ανδρών και οι άνδρες να ομοιάζουν με τις γυναίκες, τότε είναι, λέγει, τα τέλη του κόσμου. Και είπε και ακόμη κάτι, ότι, λέγει, όλα τα κακά πάνω στην γη θα ανάψουν, λέγει, όταν θα δείτε να χωρίζεται η Δαλματία σε κομμάτια, δηλαδή η Ιουγκοσλαβία, αυτά που γίνονται σήμερα κοντά μας. Αυτά τα είπε ο Άγιος Κοσμάς, αδερφοί μου, και αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, διότι εκείνος είπε πολλά τα οποία έγιναν. Εκείνος προφήτευσε και αυτούς τους δορυφόρους, τους οποίους σήμερα ο άνθρωπος έχει ως πρώτη ζήτηση. Αυτούς τους δορυφόρους τους είχε προβλέψει με το χάρισμα που του έδωκε ο Θεός ο Άγιος Κοσμάς Φιωτολός. Όταν δείτε, λέγει, τη γη να περιζώνεται με ένα κολοκύθι, λέγει, τότε να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είναι ο καιρός, αδερφοί μου, που η επιστήμη έχει φτάσει σε μεγάλο σημείο προόδου, και τούτο πάλι το είπε ο Άγιος Κοσμάς. Και τούτο γράφει και η Αγία Γραφή, τούτο λέγουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Και εμείς τώρα, βρισκόμενοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα δούμε τίποτε άλλον ημιμόνων τα σημέρας εκείνες τις οποίες ο Θεός μας προήγγειλε. Μας είπεν, προσέχετε, λέγει, διότι όταν οι άνθρωποι θα είναι όμοιοι, λέγει, με τα σημέρα του Νόε, τότε θα έρθω, λέγει, χωρίς να το περιμένετε. Τούτο συνέβη τότε στην εποχή του Νόε. Όταν ο Νόε επί 120 ολόκληρα χρόνια έλεγε στον κόσμο να μετανοήσουν, διότι ο Θεός δεν αντέχει πια. Επί 120 χρόνια αγωνιζόταν για να κάνει την Κιβωτόν, και εκείνοι οι οποίοι έκαναν την Κιβωτόν έβλεπαν τον Νόε ως γέροντα, ο οποίος δεν ήξευρε τι έλεγε. Τους έλεγε να μετανοήσουν, διότι έρχεται τρομερά επάνω εις τον κόσμο η τιμωρία του Θεού. Αυτοί τον κοροϊδεύαν, αδερφοί. Και αφού τελείωσαν τα πάντα,
Είπεν ο Θεός εις τον Νόε ότι ειδοποίησε τους ότι τους μένουν μόνον 7 ημέρες. Τους το είπε και τούτο ο Νόε. Ο Θεός είπεν εις τον Νόε, προειδοποίησε τους ότι έμειναν ακόμη 7 ημέρες. Όταν το είπε και τούτο ο Νόε, περισσότερον εγελούσαν αυτοί και περισσότερον τον κοροϊδεύουν. Και εισήλθεν ο Νόε εις την Κιβωτόν και εκλείστη η Κιβωτός και τότε λέγει ίνιξαν οι καταράκτες του ουρανού. Εδώ πλέον θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε την ημέρα εκείνη η οποία γίνεται η έναρξη, η πλημμύρα των υδάτων. Ήρχισαν από πάνω τα νέφη να διαλύονται εις βροχήν απότομα, χωρίς κανείς να το περιμένει. Ήρχισαν εκείνα τα νέφη να δημιουργούν καταράχτας, ποταμούς, όχι βροχήν, αλλά ποταμούς. Ήρχισαν η γη να σύεται και να ανοίγει η γη και να βγαίνουν ποταμοί από μέσα. Η θάλασσα η οποία βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε εις μίαν κατάσταση περιορισμένη και δεν μπορούν τα κύματα να φύγουν από τη θέση τους και να σκεπάσουν την γη, όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γη, λέγει ο Θεός δια του ψαλμοδού. Τους έχει βάλει όριο, λέγει ο Θεός, των υδάτων να τα κατακρατεί για να μην σηκωθούν να καλύψουν την γη. Αυτά όλα όταν ήρθε ο κατακλυσμός, η θάλασσα υπεριψώθη, σηκώθη προς τα πάνω δηλαδή, και έδωκεν εκείνους τους ωκεανούς επάνω εις την γη, και η γη ήρχισε πλέον να κατακαλύπτεται από τα ύδατα. Ήτο μία βροχή, μία κατάσταση πρωτοφανής και δυνατή βροχή, σωστό πελάγωμα το οποίο δεν είχε τίποτε άλλο μόνο την απειλή της καταστροφής. Η συνεχής εκείνη κατάσταση διήρκεσε επί συνεχή ημερονύχτια, 40 ολόκληρα ημερονύχτια. Νερό το οποίο ήρχεται από τους ουρανούς, νερό το οποίο ήρχεται από την γη, εκρήξεις, αναστατώσεις, σεισμοί. Φοβερός ο Θεός όταν έρθει η στιγμή να δώσει τιμωρία στον άνθρωπο. Όλα εκείνα τα οποία μπορεί αυτή τη στιγμή η διάνοια μας να φέρει σαν μια εικόνα και να την βλέπει, ο ωκεανός ολόκληρος των θαλασσών, τα νερά υπερπίδησαν τα σύνορά των και καταπλημμύρισαν την γη. Το νερό επληθύνθη, επλεώνασε, εσκέπασε όλη την γη, εκάλυψε όχι μόνο τα χαμηλά μέρη, αλλά και αυτά τα υψηλά βουνά και υψώθη πάνω από το πιο ψηλό βουνό 15 ολοκλήρους πύχης. Μπορεί κανεί να φανταστεί, αδερφοί μου, εκείνον τον κόσμο όταν έβλεπαν τα νερά να τους καλύπτουν, άλλοι έφυγαν για να ανέβουν πάνω στα πιο ψηλά σπίτια, αλλά το νερό ήρχεται και εκεί. Άλλοι έφυγαν και ανέβησαν πάνω στα πιο ψηλά βουνά. Το νερό δεν σταμάτησε, ήρχε το και εκεί, και να βλέπουν τώρα τον θάνατο αυτοί οι άνθρωποι.
Καταρχάς είπαν ότι η πόρα είναι και θα περάσει. Όταν όμως έβλεπαν εκείνη την κατάσταση να μην σταματά, μπορούμε να φανταστούμε την αγωνία του κόσμου εκείνου. Το ίδιο θα συμβεί και στις ημέρες μας. Όταν τα πράγματα θα έρθουν πλέον εις το απροχώρητο και θα δούμε ότι έφτασε το τέλος, εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε τίποτε, δεν παραδέχονται ούτε την Εκκλησία, ούτε τους θεολόγους, ούτε τα κηρύγματα, ούτε τα βιβλία των πατέρων, ούτε την Αγία Γραφή, που δεν την άνοιξαν ποτέ τους. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε το σημείο τούτο, διαβάζετε την Αγία Γραφή ημέραστα και νυχτός, μην την αφήνετε από το χέρι σας. Όταν εκαλύφθησαν εκείνα τα υψηλά βουνά, τότε απεδείχθη ότι μπροστά στην οργή του Θεού και την παντοδυναμία του Θεού τίποτε δεν μένει που να μην υποχωρήσει. Υπεχώρησαν τα βουνά, τα πιο ψηλά βουνά που έχει ο κόσμος τούτος. Εκεί ενεφανίστη η παντοδύναμος χάρης του Θεού πλέον. Και πάνω εις όλα εκείνα τα οποία δεν έμεινε τίποτε ζωντανό, έμεινε μόνο μια κυβωτός και έπλεε επάνω σε εκείνα τα νερά. Εκείνη η κυβωτός ή το η σωτηρία 8 ατόμων τα οποία ήσαν μέσα. Και επεφέρετο η κυβωτός, λέγει η Αγία Γραφή, επάνω του ύδατος. Την έβλεπες τώρα πάνω σε εκείνον τον απέραντον ωκεανό. Μίαν κυβωτόν καμωμένη από τα χέρια και από το σχέδιο που ο Θεός έδωκε στον Νόε, μόνο εκείνη να είναι πάνω στα, πάνω στα νερά και να μην πάθει τίποτα. Έτσι αυτό το νερό το οποίο γίνεται αφορμή να ζήσει ο άνθρωπος, διότι χωρίς νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε, τώρα το ίδιο το νερό καταστρέφει τον άνθρωπο, πεθαίνει τον άνθρωπο. Δηλαδή από τη μία πλευρά βλέπεις την ευεργεσία του Θεού και από την άλλη πλευρά βλέπεις το ίδιο εκείνο που σου χαρίζει ο Θεός να γίνεται η απώλειά σου. Ο ίδιος ο λόγος του κηρύγματος, αδερφοί μου, σώζει τον άνθρωπο. Ο ίδιος ο λόγος του κηρύγματος αφανίζει τον άνθρωπο. Ο άπιστος δηλαδή ακούει το λόγο του Θεού, το κήρυγμα, και κοροϊδεύει, δεν σώζεται. Ο πιστός ακούει το ίδιο κήρυγμα και σώζεται, διότι πιστεύει. Ο άλλος έρχεται στην εκκλησία για να ακούσει λόγον Θεού και δεν τον ενδιαφέρει τι θα ακούσει, να περάσει μόνον η ώρα. Ο άλλος έρχεται και γίνεται όπως ο σπόγκος, το σφογγάρι, το οποίο παίρνει το λόγο του Θεού και τον βάζει στη ψυχή του για να σωθεί. Ο ίδιος λόγος της αληθείας φωτίζει τους ανθρώπους, ο ίδιος λόγος σκοτίζει τους ανθρώπους. Και ενώ σώζει τους πιστούς, κατακρίνει περισσότερον τους απίστους. Αυτό είναι η εικόνα εκείνη την οποία βλέπουμε στον Νόε. Το νερό σώζει τον άνθρωπο, το νερό τον πνίγει και αποθνίσκει. Και επεφέρετο η κυβωτός επάνω του ύδατος, λέγει η Αγία Γραφή. Αυτό πάλι ενθυμίζει μια παρηγορητική αλήθεια, αδερφοί μου, ότι η θλίψη μας ανεβάζει προς τον ουρανόν. Όπως εκείνη η θλίψη ανέβασε τον Νόε πιο ψηλά για να φτάσει πιο πολύ κοντά στους ουρανούς, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εις εμάς τους αμαρτωλούς. Όταν έχουμε θλίψη και στενοχωρία, μην νομίζετε ότι ο Νόε που έβλεπε εκείνον τον κόσμο να πνίγεται, διότι είχε πορτούλα η κυβωτός, είχε
ένα παράθυρο, το οποίο από εκεί έβλεπε ο Νόε και θλίβετο και έκλαιγε. Και έλεγε, δεν σας έλεγα να σταματήσετε, να μετανοήσετε και με κοροϊδεύατε? Πόση θλίψη είχε εκείνος ο Άγιος άνθρωπος όταν έβλεπε τους πάντας να ηκετεύουν και να φωνάζουν. Εσκαρφάλωναν επάνω στην Κιβωτόν, αλλά ήρθε το κύμα, ο αέρας, ο δυνατός, και τους έσαιρναν από εκεί πάνω. Δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει την Κιβωτόν. Έβλεπε τα ζώα να αποθνίσκουν, έβλεπε τα παιδάκια να πεθαίνουν, έβλεπε τους γέροντας, έβλεπε τους πάντας. Πόση θλίψη είχε, αλλά εκείνος όλο ανέβαινε προς τα πάνω. Η Κιβωτός επεφέρεται επάνω του ύδατος, λέγει η Αγία Γραφή. Ανέβαινε πιο ψηλά, ούτως ώστε να μας διδάξει και εμάς ότι όταν έχουμε θλίψη, πότε προσεγγίζομεν στον Θεό. Πόσοι από εμάς, αδερφοί μου, δεν εγνωρίσαμε το θέλημα του Θεού και μόνον όταν ο Θεός επέτρεψε μία θλίψη στη ζωή μας, τότε ενεθυμήθημεν τον Θεό. Πόσοι δεν έχουν προσευχηθεί και όταν ήρθαν οι θλίψεις επάνω τους, τότε εγονάτισαν και εζήτησαν έλεος από τον Θεό. Ο Θεός είναι κοντά μας, και όσο τα ύδατα της θλίψεως πληθύνονται, τόσο μας πλησιάζει περισσότερο εις το θέλημα του ο Θεός εις των ουρανών. Και όσο τα δεινά αυξάνουν, η καρτερία της ψυχής μας υπομένει περισσότερο, τόσο πλησιάζουμε προς τον Θεό. Υπόμενε λοιπόν, αδερφέ μου, τα ύδατα των θλίψεων του κόσμου τούτου, και αυτά θα σε ανεβάσουν ψηλά, όπως ανέβασαν τον Νόε και επεφέρατο επάνω των υδάτων, και απέθαινε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης. Ιδού το αποτέλεσμα της Νεροποντής, αδερφοί μου, της σκοτεινιάς, των βροντών, των αστραπών, των σεισμών, του αέρος, των κυμάτων, της θλίψεως, των φωνών, των δακρύων, των θρήνων. Ιδού το αποτέλεσμα. Τίποτε δεν έμεινε ζωντανό, λέγει, επάνω στην γη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψή του περιγράφει περισσότερον πάντων το θλιβερόν εκείνο γεγονός. Ότι ο θάνατος, λέγει, εκάθεται επάνω σε ένα οχρό άλογο και παρακολούθει από κοντά ο Άδης. Θάνατος και Άδης, αυτά κατέκλυσαν τότε την τότε εποχή. Και εξήλυψε, λέγει ο Θεός, επνίγησαν τα πετεινά, επνίγησαν τα κτίνη, τα θηρία και όσα είχαν πνοήν ζωής επάνω στον κόσμο τούτον. Και ο Θεός, λέγει, εξήλυψεν πάντο ανάστημα από τη γη, από προσώπου ανθρώπου έως χτίνους και αρπετών και των πετεινών του ουρανού, και κατελήφθη μόνος ο Νόε και η μεταυτού εν τη Κιβωτό. Και απέθανε πάσα άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος που ζούσε πάνω στη γη να πέθανε. Εν τούτης μόνον ο άνθρωπος είχε να αμαρτήσει, αδερφοί μου. Τώρα τι φταίνε όλα τα άλλα? Γιατί πνίγησαν τα ζώα? Γιατί πνίγησαν όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έπλασε πάνω στη γη, εφόσον μόνον ο άνθρωπος έφταξε? Γιατί επνίγησαν και εκείνα? Νομίζεις, αδερφέ μου, ότι ο Θεός είναι άδικος και έκανε αδικία εδώ? Όχι, αδερφέ μου. Ο Θεός είναι δίκαιος και δεν κάνει αδικίες. Δίκαιος ο Θεός και δικαιοσύνα σιγάπησε. Ο Θεός ότι αποφασίσει, δεν μπορεί να πάει να του πεις γιατί αποφασίζεις έτσι. Απεφάσισε ο Θεός και γίνεται η απόφασή του πράξης αμέσως. Εάν μαζί με τον άνθρωπο η οργή του Θεού επήρε και τα ζώα, μίλης μονούμε ότι ο Θεός δεν ειδίκησε εις τίποτε. Αυτός είναι ο Κύριος πάσης ζωής. Αυτός είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος. Αυτός συγχρόνως είναι και η μόνη πηγή και η αιτία της ζωής. Αυτός δημιούργησε τα πάντα. Αυτός τα έφερνε στη ζωή και τα έδωκε στην ύπαρξη. Αυτός τα παίρνει τώρα, διότι είναι δικαίωμα του.
Πρόσεξε στο σημείο τούτο, αδερφέ μου, να ειδείς κάτι το οποίο ακριβώς δεν είναι μικρόν και τυχαίον. Μισεί την αμαρτία ο Θεός. Πατάσει αδυσοποίητος των αμαρτωλών άνθρωπων. Πατάσει μαζί και εκείνα τα οποία έπλεσαν για να υπηρετούν τον άνθρωπο και να θεραπεύουν τον άνθρωπο, δηλαδή τα κατώτερα ζώα, τα κτίνη, τα οποία έδωκε ο Θεός για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Όχι ο άνθρωπος να υπηρετεί τα ζώα. Δηλαδή, θα σας φέρω τώρα εις την διάνοιά σας μπροστά, θα σας φέρω κάποιον ο οποίος κρατάει ένα σκύλο και τρέχει στους δρόμους. Ποιος υπηρετεί τώρα, ο σκύλος των άνθρωπων ή ο άνθρωπος των σκύλων που τον παίρνει για να κάνει περίπατο? Για πέστε μου. Ο άνθρωπος των σκύλων, όχι το ζώο τον άνθρωπο. Ο Θεός έπλασε τα ζώα να υπηρετούν τον άνθρωπο και ο άνθρωπος υπηρετεί τα ζώα, άφησε τον Θεό δηλαδή. Εγκατέλειψε τον Θεό και υπηρετεί τα ζώα, έγινε ζωολάτρης, έγινε σκυλολάτρης, έγινε γατολάτρης. Αυτός ανοίγει μνήματα επάνω εις την γη και βάζει επάνω εις τους σκύλους ολόκληρα μάρμαρα και γράφει ολόκληρες αηδίες επάνω. Ναι αδερφοί μου, αυτά δεν τα λέγω εγώ, είναι γραμμένα στις εφημερίδες και διαβάστε τα, και αν δεν είναι στις εφημερίδες πηγαίνετε σε τόπους που θάβουν τους σκύλους και να δείτε τι γράφει ο άνθρωπος επάνω στα μάρμαρα για το σκύλο. Σας τα διέβασα κάποτε, τα θυμίστε όσοι έρχεστε στα κηρύγματα. Ώστε σε αυτήν την περίπτωση η εξαχρίωση του ανθρώπου είναι φοβερά, και θα σας φέρω αδερφοί μου για να δείτε τι θα πει εξαχρίωση του ανθρώπου, δηλαδή σκότωση της διανοίας αυτού. Ευρισκόμεθα στο έτος 1955. Όσοι ζήσατε τα σημέρα εκείνα τα φοβερά που οι Άγγλοι στην Κύπρο εκρέμαζαν τα παιδιά διότι ζητούσαν την ελευθερία τους. Τότε, για να σας επαναφέρω εις τη μνήμη σας φοβερό γεγονός, τότε οι Ρώσοι έστειλαν στο διάστημα των πρώτων δορυφόρων με ένα σκυλί μέσα που το έλεγα Λάικα. Σας τα επαναφέρω τώρα. Εις την Κύπρο γίνεται ο κλαθμός και ο διρμός πολλής. Η Ελλάδα ξεσηκώθηκε ολόκληρος. Όπου υπήρχε Έλληνας επάνω στην γη, διαμαρτύρεται εις αυτό το έθνος που λέγονται Άγγλοι, η φοβερότερη εχθρή της Ελλάδος. Μην νομίσετε ότι είναι οι Τούρκοι οι εχθροί μας. Μην το πάρετε έτσι. Η φοβερότερη εχθρή που έπλασαν εις τον κόσμο τούτον η φύση είναι οι Άγγλοι, αδερφοί. Προσέξετε τα τούτα που σας λέγω, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Ουδέν έθνωση στον κόσμο μας μισεί τόσο όσο οι Άγγλοι. Το λοιπόν, αυτοί οι Άγγλοι τι έκαναν? Δεν θέλουν την Ελλάδα να προοδεύσει καθόλου. Όταν ο κόσμος όλος διαμαρτύρεται και φώναζε να μην κρεμάσουν εκείνα τα δυο παιδιά, τον Καραολίν και τον Δημητρίου, οι Άγγλοι ξέβρετε την ιδία ημέραν που εκρέμασαν εκείνη στην Κύπρο τα δυο παιδιά, τι έκαναν αυτοί? Διαμαρτύρονται εις τους Ρώσους ότι έστειλαν ένα σκυλί στο διάστημα και του έκαναν μνημείων ολόκληρων και έκαναν αναστατώσεις εις το Λονδίνο και εις την Αγγλία. Γιατί? Διότι έστειλα, λέγει, ένα σκυλί, δηλαδή το σκυλί ή το πιο πάνω από τους ανθρώπους που ζητούσαν την ελευθερία τους. Τι έχετε να πείτε εδώ? Τι έχετε να πείτε, αδερφοί μου? Είδατε εξαχρίωση του ανθρώπου? Είδατε σκότωση της διάνοιας του? Προσέξτε τι γίνεται εις τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε ένα σημείο και αποκτηνωθεί, αυτός είναι ο άνθρωπος. Και έπρεπε να ζήσουν εκείνα. Όταν όλοι απέθαναν, έπρεπε και εκείνα να αποθάνουν.
δίκαιος ο Θεός και δικαιοσύνης αγάπης. Αλλά και κάτι άλλο. Αφού τα ζώα έγιναν δια των άνθρωπων, θα έπρεπε να πληθύνονται και αυτά αναλόγως με το πλήθος των ανθρώπων. Και αφού τώρα η ανθρωπότητα ολιγοστεύει και περιορίζεται εις μίαν μόνον οικογένεια, δεν είναι σωστόν να ολιγοστέψουν και να περιοριστούν και τα ζώα. 8 άνθρωποι έμειναν πάνω στη γη. Για σκεφτείτε να έμειναν τα λιοντάρια όλα πάνω στη γη και οι τίγρες και οι αρκούδες και όλα τα άλλα, τι θα γινόταν πάνω στη γη. Βλέπετε τη σοφία του Θεού, βλέπετε την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Άνθρωπος δεν υπήρχε, μόνο ζώα, αυτά τα άγρια ζώα. Τι θα γινόταν η γη, η ανθρωπότης ολόκληρος τώρα, τι θα ήταν, γεμάτη από άγρια ζώα, και θα μπορούσε να περπατήσεις, αδερφέ μου, στους δρόμους. Θα σε κατέτρωγαν τα άγρια θηρία, όπως κατατρώγει τώρα ο Σατανάς τις ψυχές, και έτσι θα εξαλείφεται ο άνθρωπος. Θα γέμιζαν αυτά την γη και γρήγορα θα εξετόπιζαν και θα αφάνιζαν τον άνθρωπο και το βασίλειο του. Φαντάσου λοιπόν ο Νόε με τα 3 του παιδιά, με τις 4 γυναίκες που είχαν μαζί τους, όταν θα έβγαιναν από την Κιβωτόν να βρίσκεται εις μίαν γη γεμάτη από βόδια, από αρνιά, από λέοντας, από τίγρης, από πολυπληθή φίδια και παντός είδους θηρία άγρια κατά αγέλας να περιέρχονται πάνω στην γη. Τι θα γινόταν ο Νόε? Αυτά, αδερφοί μου, είναι εκείνα τα οποία ο ημνοδός της Εκκλησίας μας βλέπει τον Θεό και λέγει: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Αυτό είναι να δοξάζουμε τον Θεό μας ημέραστε και νυχτός. Οι άνθρωποι της τότε εποχής δεν το περίμεναν αυτό το οποίο είχε συμβεί. Δεν το περίμεναν και ήρθε ξαφνικό επάνω τους, όπως εκείνο το οποίο λέγει ο Κυριός μας και ψάλλει η Εκκλησία μας, όταν λέγει ο Κυριός μας την παραβολή των 10 παρθένων και όταν η Εκκλησία μας ψάλλει «Ιδού ο νυχτιός έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα». Ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Σκεφτείτε για μια στιγμή, αδερφοί μου, όταν δεν είμαι θα έτοιμη και έρθει ξαφνικός ο θάνατος. Σκεφτείτε για μια στιγμή εκείνα τα πλάσματα τα οποία περπατούν στους δρόμους και χτυπούν και αποθνίσκουν, και αυτά λόγω της αμαρτίας μας. Σκεφτείτε ολόκληρες οικογένειες να ξεκληρίζονται ρηπή οφθαλμού με ένα χτύπημα επάνω στους δρόμους, διότι τρέχουν με το αυτοκίνητό τους και κάποιος άλλος έρχεται και του χτυπά ή κάτι συμβαίνει και εξαφανίζεται ολόκληρο το σπίτι. Μήπως να περίμεναν οι άνθρωποι αυτοί τέτοιο τέλος? Και προσέξτε, αδερφοί μου, τι μεγάλη τιμωρία είναι από τον Θεό αυτό που λέγουμε σήμερα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα επάνω στους δρόμους. Σκεφτήκατε ποτέ ότι είναι ένας ολόκληρος πόλεμος? Δηλαδή αναγίνεται ο πόλεμος εδώ δίπλα μας στη Γιουγκοσλαβία, δεν πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι από τους πολέμους όσοι πεθαίνουν στην Ελλάδα από τα δυστυχήματα του δρόμου. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει ότι τούτο είναι λόγω της αμαρτίας. Μιαν ημέρα είχε έναν ο οποίος ευλασφημούσε. Ευλασφημούσε τον Χριστό μας και την Παναγία μας. Και είχε δίπλα του κάποιον ο οποίος απευθύνθηκε προς αυτόν και ήταν κοντά στο αυτοκίνητο του, έτοιμο να μπει μες στο αυτοκίνητο για να φύγει. Του λέγει: «Γιατί βλασφημείς τον Χριστό και την Παναγία μας?» «Τι σου έκανα?» του λέει. «Τι έχεις και βλασφημείς τον Χριστό και την Παναγία μας?» Όρμησε επάνω του για να πάρει τάχατες και καλά δύναμη ότι αυτός που τον ήλεγξε δεν έλεγε καλά. Και είχε εκείνος το δίκιο που ευλασφημούσε. Το λοιπόν, για να σου αποδείξω, του λέγει, για να σου αποδείξω, του λέγει, ότι τούτο που κάνεις δεν είναι καλό, βλασφήμισε ακόμη μια φορά την Παναγία και τον Χριστό και μπες μες στο αυτοκίνητο να φύγεις.
Αν έχεις δύναμη, του λέει, βλασφήμισε και με πες μέσα να φύγεις. Εκεί έγινε κάτοχρος. Άλλαξε το χρώμα του. Συνήρθε, έκανε το σταυρό του και λέγει, ήμαρτον Παναγία μου, ήμαρτον Χριστέ μου. Μάλιστα. Αυτά παθαίνουμε, πόσοι και πόσοι στους δρόμους την ώρα που πηγαίνουν δεν βλασφημούν. Πόσοι και πόσοι δεν λέγουν του κόσμου τις ανοησίες και ό,τι άλλα μέσα σε εκείνα τα αυτοκίνητα. Πώς θα είναι ο Χριστός μαζί τους, πώς θα είναι η Παναγία μας. Και το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε όλα αυτά τα δυστυχήματα. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Δεν πηγαίνουμε καλά και να προσέξουμε στη ζωή μας. Βέβαια, εμείς που ερχόμεθα και ακούμε το Θείο Κήρυγμα, κάτι θα μας μείνει, κάτι θα αλλάξει τη ζωή μας, κάτι θα μας δώσει ο Θεός μας να συνέλθουμε. Εκείνοι που δεν ακούνε, δεν ακούνε λόγο. Ο καιρός της μετανοίας επέρασε και ήρθε ο καιρός της δικαίας ανταποδόσεως και τιμωρίας. Και όταν αυτά συνέβησαν τότε εις τον Νόε, μήπως και σήμερα ο Θεός μας δεν είναι εις θέση να επιτρέψει κάτι τέτοια. Μην ξεχνάτε όταν φέρετε στην διάνοιά σας εκείνο το Βυζαντινό κράτος, το οποίο ήταν αυτοκρατορία ολόκληρος. Κοιτάξτε πίσω σας να δούμε αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τα Άγια εκείνα μέρη τα οποία επάτησαν οι Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όλα αυτά σήμερα καταπατούνται από τους βαρβάρους και τους απίστους. Σκεφτείτε τις εκκλησίες μας, φέρτε κατά νου την Αγία Σοφία και τα άλλα τα οποία υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη. Φέρτε κατά νου τον κόσμο των πιστών, σήμερα δεν υπάρχουν μόνο από τις χιλιάδες που υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη, μόλις και φτάνουν τώρα τις 2.000 κόσμος, οι άλλες χιλιάδες που επήγαν. Όταν ο Θεός επιτρέψει τιμωρία, αδερφή μου, αλίμονων και τρισαλίμονών μας, και εκείνο το περισσότερο το οποίο φοβούμε και τρέμω, είναι εκείνο που γράφει ο Θεός, ότι όταν ένα έθνος λέγει εξοκύλει από κοντά μου, λέγει, και καταφύγει στα είδωλα, δηλαδή στις μαγείες, και το λέγει, θα εξαλείψω και θα εξαφανίσω αυτό το έθνος, λέγει. Ναι, αδερφοί μου, γι' αυτό σας είπα, όσοι είμαστε εδώ στο κήρυγμα, όλοι να γίνομεν εργάτες του Κυρίου μας και να ανακόψουμε το ρεύμα τούτο της μαγείας, το φοβερό. Να ανακόψουμε τον κόσμο ο οποίος τρέχει στους μάγους για να δει τα μέλλοντα και τι θα του συμβούν και τι έχει. Όλος ο κόσμος τρέχει στους μάγους, τρέχει στα είδωλα δηλαδή, τρέχει στον σατανά δηλαδή, και ο Θεός μας λυπάται. Αδερφοί μου, εάν φέρουμε την σκηνή εκείνη του Νόε μέσα εις την Κιβωτόν και από κάτω όλους εκείνους να παρακαλούν, θα δούμε μία συγκινητική σκηνή. Προσέξτε να φέρουμε λίγα έτσι στο μυαλό μας. Δεν θα έλεγαν στον Νόε ότι μαζί και εμείς και εσείς δεν εφάγαμε μαζί? Άνοιξε μας να μπούμε μέσα. Δεν βγήκαμε μαζί περίπατον και δεν διασκεδάσαμε μαζί? Δεν ήρθες στο σπίτι μας και δεν ήρθαμε στο ειδικό σου σπίτι? Άνοιξε μας. Γλίτωσε μας από την φοβερά αυτήν περίσταση, από την τρομερά αυτήν καταστροφή. Θα του είπαν αυτά τα λόγια, οπωσδήποτε θα του τα είπαν. Απαντά ο Νοέ, δεν σας τα έλεγα τόσων καιρών? Δεν σας είπα τις τελευταίες αυτές 7 ημέρες ότι δεν υπάρχει πια περιθώριο? Δεν σας είπα και δεν με προσέξατε? Τώρα πλέον είναι αργά. Ο Θεός έχει κλείσει την πόρτα της Κιβωτού και δεν μπορεί κανείς να ανοίξει. Αδερφοί μου, μπορείτε να φανταστείτε, ο Θεός να φυλάει, να δώσει ο Θεός μία άδεια από ψηλά, να επιτρέψει δηλαδή να συμβεί κάτι σε αυτό το έθνος μας, το φοβερότερο, ένας πόλεμος.
Ξέρετε πώς θα τρέχει ο κόσμος στις εκκλησίες όταν θα βλέπει το παιδί του να φεύγει και να μην το ξαναδεί, τον άντρα της, η γυναίκα. Ξέρετε πώς θα τρέχουν στις εκκλησίες. Ξέρετε πώς θα πέφτουν στις εικόνες και θα κλαίουν. Ξέρετε πώς θα τρέχουν στα κεριάνα για να ανάψουν και στα λιβάνια. Ξέρετε πώς θα τρέχουν στα λάδια για να ανάψουν τα καντήλια των Αγίων. Ξέρετε πόσα δάκρυα θα υπάρχουν. Μα πρέπει να πάθουμε αυτό για να τρέξουμε στον Χριστό. Βλέπω τον κόσμο και εμφανίζεται τα φώτα στην εκκλησία και τον βλέπω και στην Ανάσταση. Ισμέν τα φώτα περιμένουν να πάρουν τον αγιασμό για το καλό του χρόνου χωρίς να ξέρουν τι κάνουν. Εις δε την Ανάσταση να ακούσουν τον Χριστό Ανέστη και να απέλθουν εν φοβερά οχλαγωγία και με κροτίδες και με ανοησίες τις οποίες πλάθει ο άνθρωπος για να γιορτάσει την Ανάσταση του Χριστού. Μα η Ανάσταση του Χριστού δεν γιορτάζεται έτσι. Η Ανάσταση του Χριστού γιορτάζεται με καθαρά καρδία, με ταπείνωση, με εξομολόγηση, με νηστεία, με προσευχή, με θεία κοινωνία. Πόσος κόσμος, αδερφοί μου, θα εμφανιστεί τα σήμερα σε εκείνες, κόσμος ο οποίος θα έρθει τον επόμενο χρόνο, αν θα ζούμε. Ξέρετε πόση θλίψη έχει η ψυχή μου όταν ερωτώ στην εξομολόγηση, παιδάκι μου, προσεύχεσαι? Όχι, λέει, δεν προσεύχω. Νηστεύεις? Δυο μέρες, λέγει, νηστεύω. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή, λέγει, και το Μέγα Σάββατο. Ούτε στις δύο μέρες? Ναι. Πότε πας στην εκκλησία? Ποτέ μου. Πότε διέβασες την Αγία Γραφή? Μα ποια είναι η Αγία Γραφή, λέει? Και πού ευρισκόμεθα, αδερφοί μου? Μέσα σε ένα ορθόδοξο ελληνικό κράτος. Ξέρετε, αδερφοί μου, τι φοβερά πράγματα είναι αυτά τα οποία σας λέγω τώρα. Και έπειτα λέγουμε ότι είμεθα χριστιανοί και κινούμεθα στους δρόμους. Φέρομαι το όνομα Χριστιανός Ορθόδοξος. Έχω βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και από τότε τα πάντα εξυφανίστησα. Ξέρετε, αδερφοί μου, τη στιγμή εκείνη ο Νόε, όταν του εφώναζε να τους ανοίξει την πόρτα, ότι θα έρθει και η στιγμή που όταν ο Χριστός θα μας κρίνει, θα του φωνάζουμε τα ίδια λόγια? Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Και εκείνος θα αποκριθεί, το γράφει το Ευαγγέλιο του, το διαβάστε το. Ούπα σου λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την ζωή, ούκη είδα ημάς, δεν σας γνωρίζω, θα πει ο Θεός. Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρώπου ο οποίος ζει εις την αμαρτία. Και ας ρίψουμε, αδερφοί μου, ένα βλέμμα επάνω στην φοβερά εκείνη καταστροφή. Ας σκεφτούμε την τρομερά εκείνη εικόνα της σκεπασμένης με νερό γης, τρομερά εκείνη εικόνα η οποία εσχημάτισε μία απέραντον θάλασσα, έναν ωκεανό απέραντον, χωρίς πουθενά να φαίνεται άκρη καμία. 40 ημέρες και 40 νύχτες εχρειάστη ο ουρανός για να ρίψει τα νερά αυτά, και 150 ημέρες, δηλαδή επάνω κάτω μισό χρόνων, μένει η γη σκεπασμένη με τα νερά αυτά. 150 μέρες. Σκέψου τι φοβερό πράγμα είναι να πέσει κανείς στα χέρια του Θεού, αδερφοί μου. Φοβερόν, λέγει η Εκκλησία μας, του εμπεσίν της χείρας Θεού ζώντος. Φοβερόν, αδερφοί μου, εάν εγνώριζαν οι μάγοι ότι πάνε εναντίον του Θεού. Φοβερές οι καταστάσεις τις οποίες βλέπουμε σήμερα, παντού σατανισμός. Χτίζονται ναοί του σατανά και λατρεύεται ο σατανάς. Και δυστυχώς και στην πατρίδα μας δεν έμεινε από το να εξέλθουν ονόματα τα οποία λατρεύουν το διάβολο και τα τραγουδούν τα τραγούδια αυτά, και η νεότης της Ελλάδος τα μαζεύει ως πόγκος όπως το σφουγγάρι. Αδερφοί μου, καιρός μετανοίας, και ανεμνήστη ο Θεός του Νόε. Τον ενθυμήθηκε τον Νόε ο Θεός. Τον ενθυμήθηκε, αδερφοί μου, τον Νόε, και
εμερίμνησε δια τον Νόε ο Θεός, και η μέρημνα του και η αγάπη του ήταν μεγάλη, και τούτο ακριβώς θα το δούμε στην ερχομένη μας συνάντηση. Την ερχομένη Τετάρτη θα δούμε τι εμνίστη ο Θεός το παιδί του, το αγαπημένο τον Νόε, και πως έσωσε την κοινωνία ολόκληρο. Για να είμεθα εμείς σήμερα από τον Νόε καταγόμεθα, ενώ καταγόμεθα από τον Αδάμ, έκλεισε ο κόσμος και αρχίζει μια νέα περίοδος ζωής του ανθρώπου, η οποία έχει την αρχή της από τον Νόε πλέον. Ως εκείνη την εποχή ο κόσμος όλος εξυφανίστη, και μετά τα αυτά άρχεται μια νέα περίοδος του κόσμου τούτου, και θα φτάσουμε, αδερφοί μου, εις το τέλος του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Τώρα είμαστε εις το τέλος του κόσμου. Θα μου πείτε, πώς το γνωρίζεις? Λέγει ο Θεός, άνθρωπε, λέγει, όταν δεις τα νέφη και μαζεύονται, λέγεις ότι θα βρέξει. Και όταν βλέπεις όλα τούτα τα γεγονότα, λέγει, μπροστά σου, δεν βλέπεις ότι κάτι φοβερό θα έρθει πάνω στην γη? Έχεις σε κανένα τόπο ησυχία, αδερφοί μου? Παντού αναστατώσεις και πόλεμο. Έχεις σε κανέναν τόπο, αδερφοί μου, που να υπάρχει αγάπη, μίσος και εξολόθρευσης και εξόντωσης των πάντων? Έχεις σε κανέναν τόπο, αδερφοί μου, που υπάρχει φόβος Θεού? Μόνον σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα, σε αυτόν υπάρχει το λίμμα Ιερουσαλήμ. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, τον αγιασμένο τόπο, που κάθε και λίγο έχουμε τόσα λείψανα Αγίων που μας σκέπουν και πρεσβεύουν για μας, πού θα περπατήσετε? Εκεί ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, παραπάνω ο Άγιος Πυρίδωνας, πιο πάνω ο Άγιος Πατάπιος, από την άλλη ο Άγιος Εφραίμ, από την άλλη τόσοι και τόσοι Άγιοι, ο Άγιος Δημήτριος. Πόσοι και πόσοι Άγιοι στην Εκκλησία μας, εάν πλησιάσουμε τα μετέωρα, θα δούμε εκεί πάνω όλα τα λείψανα των Αγίων μας. Αν πλησιάσουμε το Άγιο Όρος, θα δούμε εκεί τον Τίμιο Σταυρών και τις εικόνες των Σταυματουργάς, οι οποίες σκεπάζουν τον κόσμο. Αν πάμε στις εκκλησίες, εκεί ο κόσμος ο πιστός κατακλείζει τις εκκλησίες με δάκρυα, με νηστείες, με προσευχές. Εάν κοιτάξουμε τους πιστούς στα σπίτια των, ο καθένας έχει το εικονοστάσι του που ανάβει μέρα νύχτα το καντιλάκι, και εκεί προσπαθεί πώς να ζήσει με τον Θεό. Εάν κοιτάξουμε αγρυπνίες, εάν κοιτάξουμε μυστήρια της Εκκλησίας, Άγια Ευχέλεια, εάν κοιτάξουμε μελέτη Αγίας Γραφής, όλα θα τα βρούμε μόνον στην Ελλάδα. Εις τον πιστόν όμως κόσμο, ο περισσότερος κόσμος υπίστησε, έφυγε από τον Θεό. Δεν πιστεύει στον Θεό. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, πρέπει εμείς, οι οποίοι ερχόμεθα στα κηρύγματα, να γινόμεθα κήρυκες του Θεού Λόγου. Να μην περιοριζόμεθα. Επήγα και άκουσα το κήρυγμα, με φτάνει. Όχι, όπου καθίσουμε και όπου πάμε και όπου έρθουμε, αδερφοί μου, πρέπει να μιλούμε για τον Χριστό, αν θέλουμε να μας ελεήσει ο Θεός. Να μην αφήνουμε τον λόγο του Θεού, τον οποίο ακούσαμε εμείς, μόνο για μας, αλλά να τον μεταδίδουμε, διότι μόνο με μία λέξη μπορεί μια ψυχή να σωθεί. Μόνο με λίγα λόγια να σωθεί μια ψυχή. Μόνο με ένα βιβλίο χριστιανικό να σωθεί μια ψυχή. Μόνο ένας άνθρωπος να έρθει στην εκκλησία μια φορά και να ακούσει το κήρυγμα, μπορεί να σωθεί η ψυχή αυτή. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, να γίνουμε κήρυκες του Θείου Λόγου, να γίνουμε το παράδειγμα, να παρακαλέσουμε τον Θεό μας να δώσει μετάνοια στον κόσμο, να ελεήσει τον κόσμο, να μας ελεήσει και εμάς, και να μας αξιώσει και στην επουράνιον του Βασιλεία, της οποίας ήθελε να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν. Ο καθήμενος εν δόξη, επί θρόνου Θεότητος, εν εφέλη κούφη, ήρθεν Ιησούς, ο υπερθεός, η ακυρώτποτα λάμη και διέσωσε. Τους κραυγάζοντας, δόξα Χριστέ,
Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς εν φώνες ασμάτων πίστη σιβόμεν πανημνηθέ χαίρε ποιον όλος και τετυρωμένον εν πνεύματι χαίρε λιμνία και στάμνε μάνα φέρουσα το γλυκένον τα πονευσεβών αισθητήρια. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς η λαστήριον του κόσμου χαίρε άρχαντε δεσποινά χαίρε κλίμαξ γήθεν πάντα σαν υψώσα σαν χαρίτη χαίρε η γέφυρα όντως η μετάγουσα εκ θάνατου πάντας προς ζωήν του συμνούντας υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς χαίρε κοκκύλι πορφύραν θείαν βάψασα εξ αιμάτων σου τον βασίλη των δυνάμεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι νομοθέτη τη τεκούσα αληθώς χαίρε δεσποινά των τασανομίας πάντων δωρεά εξαλήφοντα ακατανόητον βάθος ύψος αρήθων αφυρώγαμε δις ημείς εθεώθημε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή σε την πλέξα σαν το κόσμο αγυρόπλοκων στεφανών των υμνολογούμεν χαίρες υπαρθένε κραυγάζοντες το φυλακτήριον πάντων και χαρακώμα και κρατέωμα και ιερών καταφύγιον. Εξέστητα σύμπαντα επί τη θεία δόξη σου σιγά αφιλόγαμε παρθένε έσχεσεν μήτρα των επιφάντων θεών και θέτων κασακρονονίων πάση της υμνούσισε σωτηρία βραβεύοντα. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς οδόν νικήσασα ζωής χαίρε πανάμωμε η καταρκλισμού της αμαρτίας σώσασα κόσμον χαίρε Θεόν νύμφε άκουσμα και λάλημα φρικτών χαίρε εν διέτοιμα
του Δεσπότου της κτίσεως. Υπεραγία Θεόρφων και σώσον ημάς, ισχύς και οχύρωμα ανθρώπων χαίρε άκραντε τότε. Αγίασματος της δόξης, νεκρός εις άδου μην φωνολογώτε. Χαίρε των αγγέλων καρμόνι, χαίρε η βοήθεια των πιστών δεωμένων σου. Υπεραγία Θεόρφων και σώσον ημάς, πυρήμορφον όχημα του λόγου χαίρε δέσποινα, έψυχε παρόδισε το ξύλον εν μέσω έκον ζωής των Κύριων, που ο γλυκασμός ζωπή πίστητους μετέχοντας και φθορά υποκύψαντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, χρονημένης φαίνησου πιστός αναδόμενσι. Χαίρε πόλης του Παμβασιλέως, δε δοξασμένα και αξιακούστα, περίς λελαλίνδες σαφώς όλος αλατόμητον κερευόφωσα μέχρι τον. Χαίνιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ευρύ χώρον σκήνομα του λόγου χαίρε άνθραντε κόκλος ή των θείων Μαργαρίτην προαγαγούσα και δε πανθαύμαστε πάντων προς Θεόν καταλλαγή των μακαριζόντων σε Θεοτό και εκάστοτε. Την αυτήν και πόντιμον θελούντες εορτήκη Θεόφρονες της Θεομήτωρος δεύτερας χείρας πρωτίσομεν τον εξαρτήστε χθέντα Θεόν δοξάζονται. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, πάσας του λόγου αμόλυντε αιτία της των πάντων Θεός αιώς χαίρε πανάμωμε των προφητών περίχημα, χαίρε των Αποστόλων το εγκαλόπισμα. Υπεραγία Θεόρφων και σώσον ημάς, εξού υδρόσον σαφέσταξε λογμών πολυθέειας ηλίσσασα ορθεν βόμενσι. Χαίρε ο φόκος ο ενδρόσος ον γεδεών παρθένε προεθεάσατον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιδούς χαίρε κραυγάζομεν
λιμήν τιμήν γενού παλατεύωση και ορμητήριον εν το φελάγι των θλίψεων και των σκανδάλων πάντων που πολεμηθωρός. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν χαράς αιτία χαρίτωσον ημών των λογισμών του κραυγάζυνση και ρέει αφλέκτος βάρκος με θέλη ολόφωτε ή τους πίστους απάρστος εφησκιάζουσον. Τον δίνον